Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ που ήρθατε. Ελπίζουμε η συνάντησή μας η σημερινή να βοηθήσει όλους μας να ξεκαθαρίσουμε την εμφάνιση, τις απορίες, τα πραγματικά, σκέψεις, ότι να ανταμώσουμε, να τα πούμε, να αλλάξουμε ιδέες και σκέψεις. Ας πω και να ξεκαθαρίσω, αν με πρέπει, την αντιδιώξη του κούλου μας ενώνει αρχικά ένα επίθετο και ίσως και μια αγωνιστική επίθεση εν καιρό. Δεν τρέπομαι να πω απ' την άλλη, και ελπίζω ότι θέλω σε αυτή τη θέση, ότι δεν ανήκω στην πλαίση της ελευθερίας. Παρ' όλα αυτά τα πράγματα μπορεί να είναι λίγο παράδοξα, αλλά νομίζω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συναντηθούν εξαρτήτως το τίτλο και ιδιωτήτων και ταυτοτήτων. Μπορούμε να συναντηθούμε σε κάτι κοινό. Πέρα των αντιθέτων, κύριε Αξανδρούλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώ σα βρήκα. Ναι, να κάτσουμε, κάτσε στα σέκφε. Θα σε φιλήσω κιόλα. Ναι, είσαι καλά. Είσαι καλά κι εσύ. Θέλει να κάτσει εδώ. Ναι, να κάτσει δίπλα μου. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος, αφού με αποποιήθηκε δύο φορές, μας ενώνει λέει ένα επώνυμο και η αλήθεια είναι ότι ο Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος είναι ένας άνθρωπος που εγώ εκτιμώ και θαυμάζω. Και τον εκτιμώ και τον θαυμάζω ακριβώς για την ακεραιότητά του, για την καθαρότητά του και για το γεγονός ότι ως καλλιτέχνης δεν έχει διστάσει όποτε χρειάστηκε και να βγει μπροστά και να πάρει θέση και να εμπνεύσει και να παρακινήσει άλλους. Και κάπως έτσι έκανε και τώρα με την υπόθεση της Μακεδονίας, με την υπόθεση του σκοπιανού ζητήματος, το οποίο έχει με πολύ βίαιο τρόπο εισαχθεί στην καθημερινότητά μας. Ο Κωνσταντίνος ήταν από τους καλλιτέχνες που πολύ νωρίς αντέδρασαν σε αυτήν την συμφωνία που κάποιοι θέλουν να την παρουσιάζουν ως δήθεν προοδευτική και ως δήθεν αριστερή και ως δήθεν εποφελή για τη χώρα μας, ενώ η αλήθεια είναι ότι αυτό το κείμενο είναι από τα αντιδραστικότερα κείμενα που έχουν συναυθεί υπογραφή διεθνώς, είναι από τα πλέον επιζήμια κείμενα, πρόκειται για μία άκρος επιζήμια συμφωνία σε βάρος της χώρας μας και είναι ταυτόχρονα ένας μοχλός και ένα εργαλείο ακόμη μεγαλύτερης υποταγής επιβολής, ακόμη μεγαλύτερης επέκτασης δυνάμεων οι οποίες ενδιαφέρονται όχι για το καλό των πολιτών και του λαού, όχι για το καλό της Ελλάδας, αλλά ούτε και της γειτονικής χώρας, ενδιαφέρονται για τα συμφέροντά τους. Αυτό το οποίο εγώ θα ήθελα να κάνουμε σήμερα και σας ευχαριστώ πραγματικά που με μία τόσο σύντομη πρόσκληση, χωρίς ουσιαστικά χρονικό περιθώριο και με μία άμεση ενεργοποίηση, βρεθήκατε εδώ για να συζητήσουμε. Γιατί το κλειδί είναι στην ενεργοποίηση, το κλειδί είναι στην κινητοποίηση των πολιτών, το κλειδί είναι στην εγρήγορση, στην μη επανάπαυση, δεν είναι επαναπαυμένος κανένας πολίτης, αλλά και στη μη παρέτηση. Εδώ και 3,5 χρόνια η χώρα κυβερνιέται αντίθετα προς τη λαϊκή εντολή, δόθηκε μία λαϊκή εντολή, μία εντολή των πολιτών τον Ιούλιο του 2015, η οποία παραβιάζεται σε όλο αυτό το διάστημα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι στη χώρα μας από το 2010 επιβάλλονται συνθήκες εντός εισαγωγικών και προαπαιτούμενα τα οποία ο ελληνικός λαός δεν νομιμοποίησε ποτέ, δεν τα ενέκρινε ποτέ και μάλιστα τα απονομιμοποίησε βροντερά πριν από 3,5 χρόνια. Και η συμφωνία αυτή των Πρεσπών, η συμφωνία με την γειτονική μας χώρα, έρχεται ως
επιστέγασμα και ένα ακόμη επεισόδιο σε αυτήν την μακρά πορεία, την μακρά διαδικασία πλήρους περιφρόνησης του ελληνικού λαού, πλήρους αδιαφορίας για τις επιθυμίες και την εντολή του, γιατί όλες οι εξουσίες, λέει το Σύνταγμά μας, και είναι ένα πολύ συγκινητικό, μια πολύ συγκινητική πρόβλεψη, όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό, ασκούνται υπέρ αυτού και του έθνους όπως ορίζει το Σύνταγμα. Δεν μπορεί λοιπόν κανένας να έχει την αυτάρεσκη βούληση να ασκεί εξουσίες σε πείσμα της βούλησης του ελληνικού λαού και κατά παραβίαση της εντολής του. Θα ήθελα να σας πω μερικά λόγια για το Μακεδονικό, για τη συμφωνία αυτή. Κυρίως όμως θα ήθελα, επειδή νομίζω ότι βρισκόμαστε όλοι εδώ γιατί συνειδητοποιούμε ότι αυτή η συμφωνία είναι άλλο ένα πλήγμα στην εθνική μας ανεξαρτησία, στην εδαφική μας ακεραιότητα, η οποία υπονομεύεται και κινδυνεύει, δυστυχώς, από την συμφωνία, στην ίδια τη δημοκρατία, επειδή βρισκόμαστε εδώ συνειδητοποιώντας τι συγκροτεί αυτή η συμφωνία, νομίζω ότι έχει μία σημασία να πούμε και τι μπορούμε να κάνουμε για να την ανατρέψουμε και ποιες δυνατότητες έχουν οι πολίτες. Γιατί αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, και εδώ και αρκετά χρόνια, οι δυνάμεις του συστήματος, του καθεστώτος και τα υποστηλώματά τους αγωνίζονται να πείσουν τους πολίτες ότι δεν έχουν καμία επιλογή και ακόμη περισσότερο ότι δεν έχουν καμία δυνατότητα. Ότι δηλαδή τώρα θα το ψηφίσουν και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα για να το ανατρέψεις. Η αλήθεια δεν είναι αυτή. Η αλήθεια είναι ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα και πρέπει να τα κάνουμε για να ανατρέψουμε και αυτή τη συμφωνία εάν ψηφιστεί, αλλά και κάθε τι που έχει επιβληθεί στον λαό μας όλα αυτά τα χρόνια. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λέγοντας ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε προχθές η λαϊκή αντίδραση, η λαϊκή εγρήγορση, μία πάνδημη διαδήλωση, το συλλαλητήριο της Κυριακής, στο οποίο βρέθηκα και συνομίλησα με πάρα πολλούς πολίτες, που κανείς δεν έχει δικαίωμα να τους βαφτίζει φασίστες, γιατί είναι άνθρωποι που αγωνιούν για τη χώρα μας, για την πατρίδα μας, όπως αγωνιούμε οι περισσότεροι. Ήταν ένα συλλαλητήριο με ανθρώπους όλων των ηλικιών. Υπήρχαν γονείς που έφεραν τα παιδάκια τους, υπήρχαν ηλικιωμένοι, υπήρχαν άνθρωποι που πήραν το λεωφορείο από τη Βόρειο Ελλάδα και ταξίδεψαν όλη νύχτα για να βρίσκονται στο συλλαλητήριο αυτό, το οποίο ήταν πράγματι πάρα πολύ μαζικό και εξαιρετικά επιτυχημένο. Ότι ένα τέτοιο συλλαλητήριο αντιμετωπίστηκε με ακραία βία και καταστολή, με χημικά, λιγμένα μάλιστα όπως δημοσιεύτηκαν και σχετικές φωτογραφίες, με ακραία χρήση χημικών και με σαφή στρατηγική την διάλυση της διαδήλωσης, αποδεικνύει τρία πράγματα. Το πρώτο είναι ότι η σημερινή εξουσία δεν διαφέρει σε τίποτε από τις προηγούμενες. Μετέρχεται τα ίδια μέσα καταστολής και βίας έναντι των πολιτών και είναι διατεθειμένη με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με χημικά, να αντιμετωπίζει πολίτες οι οποίοι αντιδρούν στις αυθαίρετες επιλογές της. Το δεύτερο είναι ότι οι πολίτες παρόλα αυτά ήταν δυνατότεροι από την βία και την καταστολή και παρέμειναν μέχρι τέλους μαζικότατα στο συλλαλητήριο, διαδηλώνοντας την αντίθεσή τους. Το τρίτο είναι ότι αυτό το συλλαλητήριο υπήρξε ένα ιστορικό γεγονός και μια ιστορική καταγραφή που από μόνη της και με τον τρόπο που συγκλήθηκε και πλαισιώθηκε και ενσαρκώθηκε από τόσους πολλούς και τόσο πολλές και με τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε, δηλαδή με φόβο
και βία ουσιαστικά αποδεικνύει από μόνο του ότι δεν υπάρχει λαϊκή νομιμοποίηση σε αυτήν την συμφωνία, ότι δεν υπάρχει λαϊκή στήριξη σε αυτή την συμφωνία. Η έκφραση της λαϊκής βούλησης στη δημοκρατία γίνεται με διάφορους τρόπους. Και η διαδήλωση, το συνέρχεστε που προβλέπεται στο Σύνταγμα, είναι και αυτός ένας τρόπος έκφρασης της λαϊκής βούλησης. Και αυτό καταγράφηκε. Άλλοι τρόποι έκφρασης της λαϊκής βούλησης, για όποιον αμφιβάλλει, για όποιον θέλει να ξέρει, για όποιον θέλει να σεβαστεί τη λαϊκή ετοιμιγορία, είναι βεβαίως οι εκλογές και το δημοψήφισμα. Για εθνικά ζητήματα μείζωνος σημασίας προβλέπεται ακόμη και η διάλυση της Βουλής και η διενέργεια εκλογών. Είναι πρόβλεψη του Συντάγματος για εθνικά ζητήματα να ζητείται η ετοιμιγορία του λαού. Αλλά και ανεξαρτήτως εκλογών προβλέπεται εξίσου επίσης στο Σύνταγμα η διενέργεια δημοψηφίσματος και νομίζω ότι είναι μία κίνηση εξαιρετικά σημαντική και ουσιώδης, είναι μία κίνηση εξαιρετικά κέρια η επιλογή πολλών ανθρώπων και καλλιτεχνών και διανοούμενων και ανθρώπων οι οποίοι έχουν λόγο και βήμα να πουν δημόσια ότι ζητάμε δημοψήφισμα. Μπορεί να γίνει δημοψήφισμα, βεβαίως μπορεί να γίνει και μπορεί να γίνει ακόμη και αν ψηφιστεί η Συμφωνία των Πρεσπών στη Βουλή. Μάλιστα υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο Σύνταγμα διενέργειας δημοψηφίσματος για ψηφισμένα νομοσχέδια που αγγίζουν μείζον κοινωνικό ζήτημα. Δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι το ζήτημα το οποίο θίγεται, εκτός από εθνικό κατά την έννοια του Συντάγματος, είναι και βαθιά κοινωνικό, αφορά τον ελληνικό λαό, αφορά τους κατοίκους της Μακεδονίας, αφορά τις δραστηριότητες σε όλα τα επίπεδα, κοινωνικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, οικονομικές, εμπορικές στην Μακεδονία, αλλά και συνολικά στη χώρα μας και απολύτως εμπίπτει σε εκείνες τις περιπτώσεις για τις οποίες υπάρχει η δυνατότητα και συνταγματικά, ακόμα και αν ψηφιστεί το νομοσχέδιο, να αποφασιστεί δημοψήφισμα επιψηφισμένου νομοσχεδίου. Θα σας πω περισσότερα για αυτό και στη συζήτηση, γιατί νομίζω ότι είναι κάτι που ενδιαφέρει. Θα ήθελα τώρα να πω δύο λόγια βασικά για το μακεδονικό και δύο λόγια βασικά για αυτή τη συμφωνία. Για το μακεδονικό. Είναι ξεκάθαρο ότι μιλάμε για ένα ζήτημα που υπερβαίνει το όνομα Μακεδονία. Είναι ο λόγος για τον οποίο εμείς από την πρώτη στιγμή ως πλεύση ελευθερίας είχαμε δηλώσει ότι είτε μπει είτε δεν μπει το όνομα Μακεδονία στην ονομασία της γείτονος και πάλι δεν έπρεπε να γίνει διαπραγμάτευση από μία κυβέρνηση η οποία είναι υποτελής, από μία κυβέρνηση η οποία παίρνει εντολές και επομένως δεν μπορεί να διαχειριστεί εθνικά ζητήματα. Τα εθνικά ζητήματα είναι ζητήματα που αφορούν το λαό και επομένως συζητιούνται και επιλύονται, εάν μπορούν να επιληθούν, στο όνομα του λαού και όχι στο όνομα καμίας σκοπιμότητας και καμίας εντολής όπως αυτές που δόθηκαν από τους Αμερικανούς, τον ΝΑΤΟ, τους Γερμανούς, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μακεδονικό ζήτημα βεβαίως εμπεριέχει την εξαπάτηση του ελληνικού λαού για δεκαετίες, διότι δυστυχώς οι κυβερνήσεις οι ελληνικές την ώρα που βερμπάλιζαν στα εσωτερικά ακροατήρια είχαν επιτρέψει την χρήση του όρου αυτού ήδη από εποχής συγκρότησης της Ιουγκοσλαβίας από τον Τίτο
και το απέκρυψαν από τους Έλληνες πολίτες. Υπάρχει εξαπάτηση ταυτόχρονα και του γειτονικού πληθυσμού, διότι θέλησαν να του χτίσουν μία ψεύτικη εθνική ταυτότητα βασισμένη στον μύθο ότι δήθεν είναι απόγονοι των αρχαίων Μακεδόνων, ενώ στην πραγματικότητα μιλάμε για ένα συνοθήλευμα πολιτισμών, για ένα συνοθήλευμα εθνοτήτων και εθνικοτήτων από Σλάβους, Βούλγαρους, Αλβανούς, Ρωμ, Τούρκους, Έλληνες, τα πάντα. Η επιχείρηση επίπλαστης δημιουργίας μιας εθνικής ταυτότητας εξυπηρέτησε τις σκοπιμότητες οι οποίες προωθήθηκαν σε ένα επίπεδο διεθνούς κονίστρας από δεκαετιών. Αυτό το χτίσιμο μιας ψεύτικης ταυτότητας οδήγησε στην ευθεία διατύπωση αλυτρωτικών επιδιώξεων από τις διατάξεις στο Σύνταγμα της γείτονος που ευθέως διακήρυσαν ότι θα απελευθερώσουν τους υπόδουλους αδελφούς τους στη Θεσσαλονίκη και στην Μακεδονία, μέχρι τις δηλώσεις θα φτάσουμε μέχρι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και ούτω καθεξής. Υπήρξε μία πλαστογράφηση της ιστορίας, μία αντιποίηση συμβόλων και αναφορών, όπως ο Μέγας Αλέξανδρος, όπως το Αστέρι της Βεργίνας και ούτω καθεξής. Και υπήρξε μία καλλιέργεια αυτού του αλυτρωτισμού και σε επίπεδο διεθνές, ακριβώς διότι εξυπηρετούσε. Αυτή τη στιγμή η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μία κατά παραγγελία συμφωνία που εξυπηρετεί τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γερμανίας. Αυτοί είναι οι επισπεύδοντες. Δεν εξυπηρετείται ούτε η Ελλάδα και οι Έλληνες πολίτες, ούτε η γειτονική χώρα και ο πληθυσμός της, και είναι χαρακτηριστικό και εξαιρετικά, νομίζω, αποκαλυπτικό το γεγονός ότι στη γείτονα απονομιμοποιήθηκε η συμφωνία. Όταν εκλήθησαν οι πολίτες να ψηφίσουν, μαζικότατα απήχαν, και αυτή η αποχή του 65% με προστιθέμενο και ένα 7% επί του υπολείπου που ψήφισε και ψήφισε όχι αυτό το 7%, μιλάμε για ένα σχεδόν 70% που απονομιμοποίησε στη γείτονα χώρα τη συμφωνία. Γιατί τώρα γιατί επισπεύδεται η ψήφιση αυτής της συμφωνίας. Επισπεύδεται διότι παίζονται συμφέροντα πάρα πολύ χοντρά. Είναι μπροστά στα μάτια μας μια διαδικασία εξαγοράς και εκβιασμών που έχει εκτυλιχθεί με τον πιο ανερυθρίαστο τρόπο, από τις καταγγελίες στο Υπουργικό Συμβούλιο εν ενεργεία τότε Υπουργού του κυρίου Καμένου κατά εν ενεργεία Υπουργού του κυρίου Κοτζιά, μέχρι αυτά τα οποία παρακολουθήσαμε με τα μάτια μας να γίνονται στη γείτονα χώρα, δηλαδή εκβιασμοί και πιέσεις σε βουλευτές, ορισμένοι εκ των οποίων ήταν και κρατούμενοι, αλλαγή θέσης και στάσης βουλευτών για να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενες ισχνές πλειοψηφίες, μετατόπιση ψηφοφοριών. Σας θυμίζω ότι η πρώτη ψηφοφορία που επρόκειτο να γίνει στη γείτονα ήταν να γίνει πρωί και έγινε βράδυ, μέχρι να πείσουν εντός εισαγωγικών με όλα τα μέσα που χρησιμοποίησαν εκείνους που χρειάζονταν για να επιτύχουν τις πλειοψηφίες. Και η δεύτερη ψηφοφορία ήταν να γίνει Πέμπτη και έγινε Παρασκευή. Ανάλογο είναι το σκηνικό που παρακολουθούμε στην Ελλάδα. Βουλευτές να αλλάζουν άρδιν θέση, να μετατοπίζονται και να αποστατούν από τα κόμματά τους προφανέστατα αντί ανταλλάγματος, και μία κυβέρνηση να επισπεύδει, και έρχομαι στο σήμερα, να επισπεύδει την ψήφιση μίας συμφωνίας με ένα γελίο τρόπο, κοινοβουλευτικά εντελώς απαράδεκτο και ανυπόστατο, διότι κατατέθηκε ένα σύνολο, τα έχω και μπροστά μου,
εγγράφων νομοθετικών που σε καμία περίπτωση δεν πληρούν τους όρους του νομοσχεδίου. Θα ήθελα έτσι για να έχετε μια εικόνα να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το σχέδιο νόμου, το οποίο λέει τα εξής, τόσο στο πόδι είναι γραμμένο, ώστε δεν έχει προβλέψει τίποτε. Προβλέπει απλώς ότι όλα θα τα βάλουν ως υπογραφές οι αρμόδιοι υπουργοί και όλοι μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο Τσίπρας μετά την παρέτηση Κοντζιά ανέλαβε το Υπουργείο Εξωτερικών, μετά την παρέτηση Καμένου ανέλαβε ουσιαστικά το Υπουργείο Άμυνας, γιατί έθεσε επικεφαλής του τον αρχηγό ΓΕΘΑ, και βεβαίως προκειμένου να υλοποιήσει τη συμφωνία και την υπογραφή που του έχουν ζητήσει και έχει υποσχεθεί, δεν θα διστάσει να αναλάβει και όλα τα Υπουργεία, να βάλει όλες τις υπογραφές για να εκπληρώσει την αποστολή του και μετά να αποχωρήσει στην ιστορική ντροπή και στην ιστορική επιτίμηση του λέω, γιατί αυτά δεν θα τα αποφύγει. Ακούστε λοιπόν τι λέει το άρθρο που προβλέπει την εφαρμογή της συμφωνίας. Άλλα θέματα σχετικά με την υλοποίηση της κηρούμενης συμφωνίας ρυθμίζονται με αποφάσεις των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών. Ποια θέματα, ποιοι υπουργοί, δεν μας ενδιαφέρει γιατί δεν προλαβαίναμε τώρα να καθίσουμε να ασχοληθούμε, πρέπει να το περάσουμε όπως μας ζητούν. Τα πρωτόκολλα πρακτικά της Κοινής Υπουργικής Επιτροπής του άρθρου 14 παράγραφος 9 της Συμφωνίας εγκρίνονται με απόφαση των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών. Αυτά σας τα διαβάζω για να έχετε μια εικόνα της προχειρότητας, ότι είναι στο γόνατο γραμμένη αυτή η συμφωνία. Είναι στο γόνατο γραμμένο και το νομοσχέδιο που την εισάγει και βέβαια εισάγεται με διάφορες έτσι προκλητικές διαδικασίες, όπως είναι ακόμη και το γεγονός ότι η Υπουργός Τουρισμού που θα έπρεπε να συνυπογράφει δεν υπογράφει και προκειμένου να προχωρήσει η συμφωνία ο Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών εξουσιοδοτεί τον αναπληρωτή του, τον κύριο Κατρούγκαλο, να υπογράψει και για λογαριασμό της κυρίας Κουντουρά και για λογαριασμό του κυρίου Τσίπρα ως Υπουργός Εξωτερικών. Βλέπουμε ως αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών ο κύριος Κατρούγκαλος. Αυτά τα οποία παρακολουθούμε όλες αυτές τις μέρες νομίζω ότι πιστοποιούν απολύτως ότι αυτή η Βουλή, που είναι μία Βουλή μειοψηφίας, να μην ξεχνάμε ότι στο σύνολό της δεν αντιπροσωπεύει, οι 300 της Βουλής σήμερα δεν αντιπροσωπεύουν περισσότερο από 42% των εκλογέων, όχι του πληθυσμού. Γιατί στις αντισυνταγματικές εκλογές που γίνανε το 2015 με την βίαιη και πρόωρη διάλυση της Βουλής, το 52% των πολιτών δεν συμμετείχε, για την ακρίβεια το 48,5% απήχε εντελώς και το 3,5% ψήφισε Άκυρο ή Λευκό. Δηλαδή 52% των εκλογών δεν ψήφισαν κανένα. Από το υπόλοιπο 48% που ψήφισαν κάποιους, ένα περίπου 5-6% ψήφισε τα κόμματα τα οποία δεν εισήλθαν στη Βουλή. Και έτσι η σημερινή κυβέρνηση, αλλά και η σημερινή Βουλή, εκπροσωπεί μία μειοψηφία. Μπορεί αυτή η μειοψηφία να επιβάλλει μία συμφωνία για μείζον εθνικό θέμα, που είναι θέμα ταυτότητάς μας, ιστορικής μας ταυτότητας και πολιτισμικής μας ταυτότητας και εθνικής μας ταυτότητας. Όχι βέβαια. Μπορεί μία κυβέρνηση μειοψηφίας να επιβάλλει απώλεια ιστορικά ταυτοτικών στοιχείων, να αλλοιώσει την ιστορία και να θέσει σε διακύβευση και τα σύνορα ακόμα. Όχι βέβαια. Το γράμμα και το πνεύμα του Συντάγματος προβλέπουν τα αντίθετα. Προβλέπουν δηλαδή αυτό που και αυθόρμητα οι πολίτες αισθάνθηκαν και ζήτησαν, ότι πρέπει να ζητηθεί η γνώμη τους. Και σε αυτό πρέπει να επιμείνουμε. Η συμφωνία είναι άκυρη είτε ψηφιστεί είτε δεν ψηφιστεί, είναι όμως κέριο να καταγραφεί η λαϊκή βούληση, η οποία είναι αντίθετη προς τη συμφωνία αυτή. Θα
σας πω δύο-τρία στοιχεία σε σχέση με τη συμφωνία. Τα σταχυολογήσαμε και ήταν το περιεχόμενο των πρώτων παρεμβάσεων που κάναμε σε σχέση με τη Συμφωνία των Πρεσπών, για να έχουμε όλη μια εικόνα τι είναι αυτή η συμφωνία που επισπεύδεται. Αυτή είναι μια συμφωνία στην οποία Ελλάδα και γειτονική χώρα αντιμετωπίζονται ως ένα και το αυτό. Αλυτρωτικές βλέψεις οι γείτονες, αλυτρωτικές βλέψεις και εμείς. Και έτσι περιέχεται στη συμφωνία με την υπογραφή του κυρίου Τσίπρα ουσιαστικά, γιατί ο κύριος Κοντζιάς, διορισμένος υπουργός, ήτανε, δεν τον εξέλεξε ποτέ ο λαός, είναι βαλμένος στις λίστες εκλογής του Σεπτέμβρη του 2015, δεν έχει πάρει ποτέ ψήφο και σταυρό από τους πολίτες. Σε αυτήν λοιπόν τη συμφωνία με την υπογραφή του κυρίου Τσίπρα λέγεται ότι έχουμε και εμείς αλυτρωτικές βλέψεις, θέλουμε να πάμε δηλαδή να πάρουμε τα Σκόπια, και άρα αναλαμβάνει και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ζάεφ να αρθούν οι αλυτρωτικές βλέψεις εκατέρωθεν. Η Μακεδονία ως ελληνική δεν αναφέρεται πουθενά στη συμφωνία αυτή. Δεν υπάρχει πουθενά η αναφορά ότι η Μακεδονία είναι ελληνική και μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό. Στη συμφωνία επίσης δεν υπάρχει καμία ιστορική αναφορά αποσαφήνισης και αποκρυστάλλωσης της ιστορικής αλήθειας. Αλλά αντίθετα γίνεται μια αόριστη αναφορά στην ελληνική ιστορία. Μέγας Αλέξανδρος δεν αναφέρεται. Αστέρι της Βεργίνας δεν αναφέρεται. Ελληνιστικά χρόνια δεν αναφέρονται. Τίποτε από αυτά δεν αναφέρεται. Αντίθετα υπάρχει μια συμφωνία να γίνουν επιτροπές οι οποίες θα ξαναγράψουν τα ιστορικά βιβλία, τα βιβλία της ιστορίας. Και μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει δηλαδή να ξαναγράφεις την ιστορία υπό το πλαίσιο μιας τέτοιας συμφωνίας, και μπορούμε να καταλάβουμε ότι μόνο κακά μπορεί αυτό να επιφυλάσει για τον ελληνικό λαό και για την χώρα μας. Στη συμφωνία ρητά διατυπώνεται δέσμευση της Ελλάδας να παρέχει διευκολύνσεις στη γείτονα χώρα και ρητά ορίζεται ότι η γείτον χώρα είναι περίκλειστο κράτος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχει δικαίωμα πρόσβασης στη θάλασσα. Το θα φτάσουμε μέχρι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης δεν μπορεί να το αντικρούσει μια κυβέρνηση η οποία ούτως ή άλλως και προηγουμένως έχει ξεπουλήσει συνολικά την Ελλάδα, αλλά και ειδικότερα τη Μακεδονία. Έχει πουλήσει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, έχει πουλήσει το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, έχει πουλήσει το αεροδρόμιο της Καβάλας, έχει πουλήσει τα χρυσορυχεία της Χαλκιδικής, έχει πουλήσει το νερό της Θεσσαλονίκης. Είναι μια κυβέρνηση που έχει ξεπουλήσει τα πάντα. Θα προστατεύσει τη Μακεδονία? Όχι βέβαια. Θα προστατεύσει την εθνική κυριαρχία? Όχι βέβαια. Εμείς αυτό το είπαμε εξ αρχής, προπάσης σύναψης της συμφωνίας, και το υπογραμμίσαμε στη συνέχεια σε όλους τους τόνους όταν είδαμε αυτό το εκτροματικό κείμενο που βάζει τον σπόρο, θέτει τις βάσεις και για άλλες δραστηριότητες από τις οποίες διακυβεύονται και τα εθνικά συμφέροντα και τα οικονομικά και εμπορικά μας συμφέροντα, όπως είναι μία συμφωνία συνεργασίας και κοινού πλαισίου στον τομέα της ενέργειας, έναν τομέα που επίσης ξεπουλιέται από την κυβέρνηση της σημερινή με όλη την προεργασία που έκαναν οι προηγούμενες, στον τομέα των μεταφορών, έναν τομέα που επίσης ξεπουλιέται από τη σημερινή κυβέρνηση με όλη την προεργασία που έκαναν οι προηγούμενες, ξεπουλήθηκε και ο ΟΣΕ. Και στη συμφωνία αυτή δεν υπάρχει καμία κατοχήρωση για τα προϊόντα, για τα μακεδονικά προϊόντα, για όλα δηλαδή τα προϊόντα της Μακεδονίας που έχουν ονομασία προέλευσης και χάνουν στην πραγματικότητα την προστασία τους υπό το πρίσμα αυτής της συμφωνίας. Είναι απολύτως σαφές και θέλω να είμαι απολύτως καθαρή.
στην σημερινή Βουλή δεν υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες θέλουν στα αλήθεια να ανατρέψουν και να αποτρέψουν την ψήφιση της συμφωνίας. Παρακολουθούμε ένα σικέ παιχνίδι, ένα στημένο παιχνίδι. Παρακολουθούμε την πλήρη έλλειψη ορίων και αρχών. Η μετατόπιση βουλευτών και οι ανταλλαγές είναι αδιανόητες. Ξεκάθαρα η Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη παρακαλάει να περάσει τη συμφωνία ο κύριος Τσίπρας για να μην αναγκαστεί να την περάσει η ίδια. Και αυτό φαίνεται στους περιορισμένους τρόπους. Χαίρετε. Φαίνεται στους περιορισμένους τρόπους και στον περιορισμένο αντίλογο τον οποίο αρθρώνουν, ενώ κοινοβουλευτικά υπήρχαν και υπάρχουν τρόποι και ενέργειες προκειμένου να αποτραπεί η ψήφιση αυτής της συμφωνίας. Με συνείδηση λοιπόν ότι εντός Βουλής δεν υπάρχουν δυνάμεις που θέλουν να αποτρέψουν στα αλήθεια την ψήφιση της συμφωνίας, ούτε υπάρχουν δυνάμεις που πραγματικά υπηρετούν τον ελληνικό λαό, τίθεται δύο προκλήσεις στους πολίτες. Η πρώτη πρόκληση είναι να μην αφήσουν και να μην αφήσουμε να αποφασίσουν χωρίς εμάς για μας. Η δεύτερη πρόκληση είναι αυτή μας την αντίθεση σε αυτή την κατάπτυστη στη συμφωνία, να συνεχίσουμε να την διατρανώνουμε και να την εκφράζουμε με όλους τους τρόπους. Και με τον τρόπο τον έμπρακτο και κινηματικό, με τα συλλαλητήρια που διοργανώθηκαν και που είδαμε ποιο πανικό έσπηραν. Είναι για μένα ξεκάθαρο ότι ακόμα και η υπόθεση Νοβάρτης, που είναι ένα υπαρκτότατο σκάνδαλο, χρησιμοποιήθηκε παρόλα αυτά εργαλειακά για να αποπροσανατολιστεί η κοινή γνώμη και για να αλλάξει η ατζέντα την ημέρα του πρώτου μεγάλου συλλαλητηρίου για τη Μακεδονία στις 4 Φλεβάρι του 2018. Αντίστοιχα έγιναν και τώρα εν ώψη της ψήφισης της συμφωνίας. Πρέπει να γνωρίζετε ότι η υπόθεση Νοβάρτης επισπεύδεται με έγγραφα της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών και της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών, τα οποία έχουν δει και το φως της δημοσιότητας. Είναι λοιπόν η πρώτη πρόκληση η εγρήγορση και η έκφραση της αντίθεσης με όλους τους τρόπους. Είναι η δεύτερη πρόκληση η επιμονή στην ανατροπή αυτής της συνθήκης και η ανάδειξη δυνάμεων που πράγματι θα την ανατρέψουν. Η Συμφωνία των Πρεσπών επιβάλλεται με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά διαδικασίας, αυθαιρεσίας και κατάλυσης της δημοκρατικής λειτουργίας που επιβλήθηκαν τα μνημόνια. Με κατεπήγον νομοσχέδιο που συζητείται αυτή τη στιγμή στη Βουλή, χωρίς να γίνεται σεβαστή καμία από τις προθεσμίες και τις διαδικασίες που προβλέπει το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής. Είναι και... και δεύτερον, για να ανατραπεί χρειάζεται μία συνεχής εγρήγορση των πολιτών, λαϊκή έκφραση και έκφραση και μέσω πολιτικών δυνάμεων, οι οποίες θα την ανατρέψουν. Μπορεί να ανατραπεί? Ναι, μπορεί. Αν δεν αντιδράσουμε, θα ανατραπεί? Όχι. Αν δεν αντιδράσουμε, θα τη φάμε κατά το κοινώς λεγόμενο στο κεφάλι, θα την υποστούμε και θα είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Επειδή όμως ο λαός αυτός ποτέ δεν έσκυψε το κεφάλι και ιστορικά αντέδρασε και τώρα αντιδρά και δεν φοβάται ούτε την μαύρη προπαγάνδα που τον θέλει φασίστα, ούτε την καταστολή και τη βία που τον θέλει έμφοβο και υπάκου, γι' αυτό και τώρα θα αντιδράσουμε. Εγώ σας προσκαλώ να συνεχίσουμε αγωνιστικά αυτήν την έκφραση της αντίθεσής μας και να μην δεχθούμε να τεθούν μέσω αυτής της συμφωνίας οι βάσεις μιας συνολικής
ιστορικής, εθνικής και ταυτοτικής απώλειας. Σας ευχαριστώ. Thank you.